Πρώτο κάντο γρήγορα για αυτή τη χρονιά, καλεσμένη μας η Μαρίνα Δεκούλου. Είσαι έτοιμη, Μαρίνα? Είμαι έτοιμη. Λοιπόν, πάμε. Έχεις 6 ερωτήσεις σήμερα, αντί για 5 που κάνουμε συνήθως. Έχεις bonus ερωτήσεις. Έχεις bonus. Άρα έχω ενδιαφέρον, δηλαδή, σαν άνθρωπος δεν εξηγείται διαφορετικά. Και πάμε, πρώτη ερώτηση. Πες μου κάτι, μονολεκτικά, πρόταση. Περιφραστικά. Όσο πιο γρήγορα, όσο πιο σύντομα μπορείς. Και χωρίς πολλή σκέψη. Είναι όντως ένα στα γρήγορα, δηλαδή. Ναι. Δήμαρχος Νέας Σμύρνης 2023. Ποιον θες? Γιώργο Κουτελάκη. Ο Κουτελάκης εξαιρείται, σε παρένθεση. Εξαιρείται. Ναι. Γιατί εξαιρείται? Γιατί ξέραμε την απάντηση. Να σε δυσκολέψουμε λίγο. Okay. Καρυτινός. Καρυτινός. Ερώτηση 2. Η κλασική μας. Αποβάλεις έναν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιος είναι? Δεν μπορώ να διώξω κάποιον. Πέσε, παιδί μου, τι είχες την εξουσία. Ποιον θα έκανες μιούτ αν ήσουν ο πρόεδρος? Μην τον διώχνεις. Πες ότι θα του είχες βάλει, ναι, σίγαση, μόνιμη. Μόνιμη, σίγαση. Ναι. Κάποιος που... Ναι, δεν το θες, δεν, παιδί μου. Παιδιά, εγώ τώρα τους γνωρίζω όλους μέσα από αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ να διώξω κάποιον. Κανέναν. Κρατάμε το κανέναν. Δεν μπορώ να διώξω κάποιον. Είμαι πολύ νέα ακόμα. Άντε να το κρατήσω. Αλλά άμα θέλετε να κάνουμε χάρη σε κάποιον, μπορείτε να διώξετε εμένα και να κάνετε χάρη στον άντρα μου. Θέλω στο σπίτι να το μαγειρεύω. Εντάξει, θα δεχτούμε αυτό. Άντε, εντάξει. Αν και σε δεύτερη φάση θα περιμένουμε απάντηση. Ναι. Όταν το ξανακάνουμε. Λοιπόν, πες ότι είσαι δήμαρχος. Ναι. Είσαι δήμαρχος με την προϋπόθεση ότι έχεις αντιδήμαρχο παιδείας το Συρίγο. Ή είσαι δήμαρχος με αντιδήμαρχο του Συρίγου ή σπίτι σου. Καθόλου, τίποτα. Τι διαλέγεις? Σπίτι μου. Συνεχίζεις. Επόμενο. Είναι θέμα ευθυξίας, παιδιά. Σπίτι μου. Πας για δείπνο με κάποιον από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιος είναι αυτός? Με ποιον θα πήγαινε? Ναι, με ποιον θα πήγαινες για ένα δείπνο, ας πούμε. Ποιον θα ξεχώριζες και θα έλεγες με αυτόν θα πάω. Ναι, θα βγούμε ένα ραντεβού, ένα φάμε. Επαγγελματικό. Επαγγελματικό. Ναι, ναι, ένα δείπνο, έτσι. Είναι ενδιαφέρον ερώτηση αυτή. Έτσι να σκεφτώ. Λοιπόν, θα πήγαινα για δείπνο με τον Κωνσταντινίδη, διότι είναι ένα νέο παιδί το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που εκφράζεται και διαφοροποιείται και θα ήθελα πάρα πολύ να τον γνωρίσω και προσωπικά. Λοιπόν, ακόμα μία έτσι κοντινή, θα έλεγα. Σε ποια κυρία από το Δημοτικό Συμβούλιο θα ανοιγόσουνα και θα μπορούσες να πεις άνετα, ας πούμε, τα προσωπικά σου. Και σε ποια δεν θα μιλούσες καθόλου. Δεν θα έλεγες δηλαδή ούτε τι πρωινό έφαγες. Εντάξει, δεν είναι κρυφό. Εγώ έχω μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με την Ωρα τη Γαλανοπούλου, η οποία ήταν και καθηγήτρια του άντρα μου. Οπότε ήδη της μιλάω και μοιραζόμαστε αρκετά. Οπότε θεωρώ ότι θα μίλαγα σύνορα άνετα. Σε αυτήν την οποία δεν θα μίλαγα καθόλου και δεν θα της μετέφερα ποτέ τίποτα, κυρία πρέπει να είναι. Όχι. Όχι. Όχι, όχι απαραίτητα. Δεν έχω κάτι προσωπικό με κανέναν. Ίσως δεν θα μίλαγα ποτέ με έναν άνθρωπο που έχει ίσως μια πολύ πολύ μεγάλη ηλικία και είναι πολύ μακριά από μένα. Okay. Ας πούμε ότι με αυτόν που είμαι πιο μακριά και δεν τον ξέρω καθόλου και δεν έχουμε λύσει ποτέ μαζί του, είναι ο Κλειδόπουλος. Και επειδή δεν τον ξέρω, έτσι, ναι, 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 κανένα υπάρχει... λόγο προσωπικό, έτσι. Ναι, 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 ναι. Και τελευταία ερώτηση. Ποιος από την πόλη πρότυπο θέλει να φάει τη θέση του Τζουλάκη? Να τη φάει, Ναι, ποιος είναι, θέλει να γίνει βεζίρης στη θέση του βεζίρη. Ή ποιοι, μπορεί να είναι και πολλοί, δεν ξέρουμε. Κοίταξε να δεις, θεωρώ καταρχήν ότι κανείς δεν θα φέρει τη θέση κανενός. Θεωρώ ότι θα βγουν είτε με δαχτυλίδια, είτε θα βγουν δύο-τρεις ξαφνικά που θα τους βρούμε μπροστά μας. Ναι. Από ό,τι έχω καταλάβει και βλέπω έτσι πολύ έντονα, θεωρώ ότι και ο Γιώργος ο Κρικρής ήθελε να γίνει δήμαρχος, και την κυρία Δελγιάννη βλέπω έτοιμη.
Και δεν ξέρω πως έχουμε και κάποια έκπληξη ξανά, μήπως και ο κύριος Κούπασης μπορεί να είχε, επειδή ήταν κάποτε δήμαρχος. Ναι, δηλαδή, ήταν υποψηφίος. Θεωρώ ότι είναι τρεις πολύ έντονες προσωπικότητες που θα μπορούσαν να... Που θα διεκδικήσουν. Που θα αποφασίζαν να κατέβουν μόνοι και να διεκδικήσουν, έτσι. Ναι, αυτούς τους τρεις θεωρώ. Καυτό το κάτω γρήγορο σήμερα. Ωραίο, ωραίο. Δυνατό ξεκίνημα για την νέα χρονιά. Δυνατό. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.